Πολύ. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Κούτρα και την Έλλη Τριανταφύλου για να δούμε τι έγινε στην κρίσιμη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Λουκάς Παπαδήμος με τον Αντώνη Σαμαρά. Μία συνάντηση, Χρήστο Κούτρα, που διήρκεσε πάνω από μία μισή ώρα και στην οποία προφανώς συζητήθηκαν όλα τα καυτά θέματα εν ώψη της άφιξης της Τρόικας, αλλά και όλα αυτά βέβαια στη σκιά των σαφέστατων προειδοποιήσεων που μόλις είδαμε της Άγγελα Μέρκελ. Μία ώρα και 35 λεπτά για την ακριβία διήρκεσε συνάντηση του κ. Παπαδήμου με τον κ. Σαμαρά Σία. Στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε αυτή η συνάντηση. Μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Παπαδήμος ενημέρωσε τον κ. Σαμαρά για τα πάντα, όπως η πορεία εξέλιξης του PSI. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά δείγματα τα οποία εξέθεσε ο κ. Παπαδήμος προς τον κ. Σαμαρά. Ενημέρωσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για το θέμα του μισθολογικού κόστους που βάζει στο τραπέζι η Τρόικα και για το θέμα του μη μισθολογικού κόστου σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Ενημέρωσε για όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν, όπως παραδείγματος χάρη για τις επικουρικές συντάξεις. Υπάρχει μία πληροφορία η οποία είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτη, ότι το θέμα των επικουρικών συντάξεων ίσως πάει λίγο πιο κάτω, τραβήξει σε μάκρος η λύση του. Γνωρίζαμε ως τώρα ότι θα έπρεπε το θέμα να λυθεί ως τις 15 Ιανουαρίου, καθώς στις 16 έρχεται η Τρόικα και θα ήθελε η κυβέρνηση να έχει τελειώσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Ίσως υπάρξει κάποια διαφορετική εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό διεφάνηκε από τη συνάντηση που είχε ο κύριος Κουτρουμάνης τις προηγούμενες ημέρες με τους αρμοδίους από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγάλο ερώτημα, Χρήστο, είναι αν το δέχεται η Τρόικα αυτό, αν δέχεται την παράταση αυτού του ζητήματος. Είναι όλα, φαίνεται ότι όλα είναι προς συζήτηση. Αυτό που θα ήθελε πάντως, πρέπει να σου πω, το Μέγαρο Μαξίμου είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε θα έρθουν οι επικεφαλείς της Τρόικα εδώ στην Αθήνα. Τα ζητήματα να έχουν λήξει, τα θέματα που έχουν βάλει να έχουν λήξει, να έχουν καταλήξει ένα αποτέλεσμα, ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι και σε διαφορετικό επίπεδο. Να σου πω επίσης ότι ο κ. Παπαδήμος συνομίλησε τις προηγούμενες μέρες με τον κ. Παπανδρέου. Το ραντεβού με τον κ. Παπανδρέου έχει κλειστεί πιθανότατα για το Σάββατο το πρωί. Έτσι κι αλλιώς, όπως διαμηνύουν από το Πασόκ, δεν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του κ. Παπαδήμου και του κ. Παπανδρέου. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει στις 6 ώρα το απόγευμα και τον κ. Καρατζαφέρη. Ενώ να σου πω ότι θα έχουμε απαντήσεις σε αρκετά ζητήματα. Ναι. Αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα ο κύριος Παπαδήμος έχει καλέσει όλους εμάς πολιτικούς συντάκτες για να έχουμε μια συζήτηση μαζί. Οπότε από εκεί περιμένουμε να βγουν και ειδήσεις προφανώς. Μάλιστα, προφανώς και θα βγουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα από αυτή την ενημέρωση που, όπως μας λες τώρα, θα κάνει ο κύριος Παπαδήμος στους δημοσιογράφους. Τώρα, Έλλη, είναι προφανές ότι στο τραπέζι αυτή τη συνάντηση τέθηκαν όλα τα ανοιχτά καυτά ζητήματα από τον κύριο Παπαδήμο προς τον κύριο Σαμαρά. Όπως επίσης είναι απολύτως σαφές ότι ο κύριος Παπαδήμος θα ζητούσε να λάβει και δεσμεύσεις από τη Νέα Δημοκρατία για την στήριξη των νομοσχεδίων και των μέτρων που θα οδηγούν στην υπογραφή της νέας Δανειακής Σύμβασης. Τι πληροφορίες έχουμε από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας? Καταρχήν, ο κύριος Σαμαράς προσήλθε σε αυτή τη συνάντηση αποφασισμένος να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να αποσαφινιστεί το τοπίο σε σχέση με τις πραγματικές προθέσεις της Τρόικας. Διότι μέχρι στιγμής γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές ότι είναι εξαιρετικά αυστηρές οι απαιτήσεις που μπαίνουν στο τραπέζι για να δοθεί το νέο δάνειο προς την Ελλάδα, για να δοθεί η επόμενη δόση. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία δήλωναν τουλάχιστον ότι δεν είχαν πλήρη γνώση των απαιτήσεων της Τρόικας. Το τι ακριβώς ζητάει η Τρόικα δηλαδή και τι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι δεν περιλαμβάνονται στις απαιτήσεις της Τρόικας. Αυτό που μάθαμε λοιπόν είναι ότι ο κύριος Σαμαράς σε ό,τι αφορά τις μειώσεις μισθών, τις μειώσεις του μισθολογικού κόστους, ο κύριος Σαμαράς ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά προς τον Πρωθυπουργό ότι οι κοινωνικοί εταίροι είναι αυτοί που θα πρέπει να αποφασίσουν για αυτό το ζήτημα και όχι τα κόμματα και όχι η Βουλή. Θα πρέπει να είναι οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι θα έχουν τον πρώτο λόγο. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τις μειώσεις του μη μισθολογικού κόστους, εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα, διότι εδώ και ένα χρόνο περίπου τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν μειώσεις στο μη μισθολογικό κόστος, άρα δεν έχει πρόβλημα να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Το κρίσιμο ήταν για μειώσεις μισθών, συντάξεων και κυρίως για μειώσεις για κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού. Η ενσωμάτωση είναι κάτι που ορισμένοι στη Νέα Δημοκρατία θα έβλεπαν λιγότερο αρνητικά
από ότι την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, αλλά σε κάθε περίπτωση η θέση του κύριου Σαμαρά είναι ότι είναι η κοινωνική εταίροι αυτοί που θα πρέπει να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά τις επικουρικές συντάξεις, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται από τη σημερινή συνάντηση ΣΥΑ, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ήταν και αίσθηση, εκτίμηση, πρόβλεψη των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον κύριο Κουτρουμάνη, ότι πιθανότατα το ζήτημα των μειώσεων των επικουρικών συντάξεων θα πάει πιο πίσω, διότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει τις αναλογιστικές μελέτες, τις βάζει ως προϋπόθεση για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, τάσεται εναντίον της μιας οριζόντιας περικοπής, υπέρ συγχωνεύσεων των ταμείων, θεωρεί θα πρέπει να λειτουργήσουν τα ταμεία να συγχωνευτούν. Και ένα τελευταίο που να σου πω που μαθαίνουμε είναι ότι τελικώς από ό,τι φαίνεται ενημερώθηκε και ο κύριος Σαμαράς, δεν το έχουμε επισήμως βεβαίως, ότι δεν θα κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο αυτό που περιλαμβάνει όλες τις εκκρεμότητες με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, αλλά με τη διαδικασία του επήγοντος, οπότε θα έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ευκαιρία σε αυτή τη συζήτηση να καταθέσουν τις απόψεις. Μάλιστα, πάντως βρισκόμαστε σε μια οριακή στιγμή και καταλαβαίνω, Έλλη, ότι και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι οριακές και λεπτές οι ισορροπίες. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και είναι και εξαιρετικά φιδωλή στην ενημέρωσή τους. Εξαιρετικά με το τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για το ακριβές περιεχόμενο ακριβώς αυτής της συζήτησης που είχαν οι δύο άντρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλλη, και να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κλίμα μέσα στο οποίο έγινε το σημερινό ραντεβού Παπαδήμου Σαμαρά, τις επαφές που είχε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι ζήτησε από τον Κάρολο Παπούλια στην συνάντηση που είχαν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργος Καρατζαφέρης. Στην προσπάθειά του για τη σωτηρία της χώρας, ο Λουκάς Παπαδήμος είδε τον Αντώνη Σαμαρά, ενημερώνοντάς τον για την πορεία του PSI, τη νέα δανειακή σύμβαση, το ζήτημα των μισθών και τα αγκάθια που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Στις συναντήσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου με δικαστικούς, το οικονομικό επιτελείο και τους ξενοδόχους, ο Πρωθυπουργός ήταν αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος για την πορεία της χώρας. Το απόγευμα της Τρίτης ο Πρωθυπουργός θα δει τον Γιώργο Καρατζαφέρη, ενώ το πρωί του Σαββάτου τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ζήτησε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών κατά την επίσκεψή του στο Προεδρικό. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει ως μια γροθιά. Γροθιά με σηκωμένο το ένα δάχτυλο ή το άλλο δάχτυλο. Δεν είναι δυνατόν. Θα χρειαστεί λοιπόν αυτή η γροθιά και προφανώς θα σπάσει το δάχτυλο που δεν θα είναι ενωμένο με τα άλλα. Γροθιά προς κατεστημένες αντιλήψεις, γροθιά προς συντεχνίες, γροθιά προς τους δανειστές μας. Αυτή τη γροθιά δεν τη βλέπω. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πλουτοκρατία πάνε χέρι-χέρι σε ό,τι αφορά στη συγκάλυψη των αιτιών της κρίσης και στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε επιστολή στο Φίλιππο Πετσάλνικο με την οποία ζητά τη διεξαγωγή προημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με αποκλειστικό θέμα τις κρίσιμες εξελίξεις και τη στάση που θα κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση για το PSI, τη δανειακή σύμβαση και τα νέα επώδυνα μέτρα που θα δεσμευτεί να λάβει. Η Ντόρα Μπακογιάννη ενημερώθηκε για την κατάσταση της οικονομίας από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτή είναι η ώρα της διαπραγμάτευσης. Εδώ πρέπει το σύνολο των πολιτικών κομμάτων να παρουσιάσουν και να καταθέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους, έτσι ώστε από κοινού να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάμε στον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, καλησπέρα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι για ακόμη μία φορά. Θέλω να ξεκινήσουμε από το τελεσίγραφο που λάβαμε σήμερα, το σαφέστατο τελεσίγραφο από την Άγγελα Μέρκελ. Θα ξαναζήσουμε το ίδιο θρίλερ, δηλαδή λίγο πριν τη δόση. Και τι δόση, εδώ μιλάμε για μία δόση μαμούθ, 89 δις. Θα αρχίζουν πάλι να εντείνονται οι πιέσεις προς την Ελλάδα? Δεν θα το έλεγα πιέσεις. Μέχρι στιγμής είναι παρακλήσεις ή αν θες. Ή το παίρνετε ή αφήστε το, θα δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι αλλιώς 90 δις οι άνθρωποι θα έχουν πολλές άλλες χρήσεις να κάνουν από το να επιμένουν να μας παρακαλούν να τα πάρουμε. Είπε σήμερα η Μέρκελ, ή προχωράτε τις μεταρρυθμίσεις και καταγράψετε μια ουσιαστική πρόοδο στην ανταλλαγή ομολόγων, ή αλλιώς δεν υπάρχουν λεφτά από εδώ και στο εξής για σας. Καταρχήν καμία ανταλλαγή ομολόγων δεν μπορεί να γίνει το PSI, που το μάθαμε γι' αυτό πια.
δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει προηγουμένως διευθετηθεί, συμφωνηθεί ένα μικρό μνημόνιο, θα το πω έτσι, διότι πρακτικώς εκείνο το πρόγραμμα για το οποίο μιλούσαμε και για το οποίο μιλάει η απόφαση κορυφής θα σπάσει στα δύο. Ένα κομμάτι θα είναι οι βασικές εγγύησεις και οι βασικές προβλέψεις για το πώς θα πάνε τα μεγάλα οικονομικά μεγέθη. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να υπάρχει για να συνοδεύσει την πρόταση που θα διατυπώσει η ελληνική δημοκρατία απέναντι στους παλαιούς ομολογιούχους. Πρέπει να έχει προηγηθεί. Πρέπει να πάει μαζί. Εμείς πρέπει ή 23 του μήνα ή άντε μέχρι 5 Φεβρουαρίου να πούμε ποια είναι η πρότασή μας. Δηλαδή, τι τους λέμε. Τους λέμε, δώστε μας τα παλιά ομόλογα και εμείς θα σας δώσουμε καινούρια με αυτούς τους όρους. Οι άνθρωποι όμως πρέπει να ξέρουν ότι η Ελλάδα στο μέλλον θα τα καταφέρει να πληρώνει τους τόκους. Έτσι. Και βεβαίως κάποια στιγμή μετά από 20, 25 και 30 χρόνια θα έχουν διαφορετικές λήξεις και τα καινούργια ομόλογα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη νέα δανειακή σύμβαση, να έχει πάρει τα λεφτά. Πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σε θέση να πείσουμε ότι ως κράτος επιστρέφουμε στην οδό της, αν θέλεις, της καλής πλεύσης μιας οικονομίας, ότι αρχίζουμε και βάζουμε μυαλό. Και γι' αυτό μας λένε όλοι, κάντε κάτι εντυπωσιακό, κάτι το οποίο την αγορά θα την κάνει να νιώσει και επομένως και αυτούς που έχουν τα ομόλογα, θα τους πείσει ότι αυτή τη φορά η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Δύο χρόνια τώρα τους κοροϊδεύουμε, το είπες εσύ πριν. Άρα όταν η Μέρκελ βγαίνει και το λέει σε μια τόσο μεγάλη, τόσο προβεβλημένη συνάντηση όπως αυτή που είχε με τον Σαρκοζή, δεν θα φτάσω στο σημείο να πω ότι παρακλήθηκε, αλλά σίγουρα επειδή είχε μιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ήξερε πολύ καλά τις δυσκολίες που συναντά ο κ. Παπαδήμος στο να πείσει τους πολιτικούς αρχηγούς, διότι όλα αυτά πρέπει να πάνε στη Βουλή, να ψηφιστούν, να τους πείσει για την ανάγκη να γίνουν αυτά τα πράγματα. Η Τρόικα θα έρθει την άλλη εβδομάδα κανονικά, δεν υπάρχουν αμφιβολίες, υπήρχαν κάτι τέτοια. Αλλά το θέμα είναι τι θα πούν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει γρήγορα να συμφωνήσουν σε 2-3 πολύ μεγάλα, πολύ ουσιαστικά μέτρα. Ένα είναι αυτό που αφορά στα εργασιακά. Τα άλλα είναι τα δημοσιονομικά, που πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα ελλείμματα του παρελθόντος απλώς να τα μεταφέρουμε στο μέλλον. Ποιος θα τα πληρώσει? Εάν αυτά γίνουν, τότε μπορούμε να πάμε σε αυτή την ανταλλαγή ομολόγων. Μην ξεχνάς, η ανταλλαγή ομολόγων έχει ακόλπο μέσα. Λέμε εμείς, παιδιά, από τα 100, κάθε 100 θα χάσετε τα 50. Μέχρι στιγμής, ναι. Θα δούμε για τα παραπάνω. Από αυτά τα 50. Τα χάσατε. Τα υπόλοιπα 50, 15 θα σας τα δώσουμε μπροστά. Σαν ένα είδος προκαταβολής. Είναι αυτό που θα τους κάνει να ενδιαφερθούν για την ανταλλαγή. Ήταν αυτό το κίνητρο που το είχε επιστρατεύσει τότε η ελληνική πλευρά προκειμένου να δεχθούν το κούρεμα 50% ακριβώς. Τον Οκτώβριο. Είναι ένα ωραίο κόλπο. Το 15 αυτά πρέπει να τα δώσουμε μπροστά. Μετρητά. Θα τους τα δώσουμε μπροστά. Τα οποία τα έχουμε εμείς. Όχι βεβαίως. Πού να τα βρούμε. Τα είσαι εσύ. Άρα εγώ σίγουρα δεν τα έχω. Αλλά αυτό σημαίνει λοιπόν, για να τα καταλάβουμε, γιατί είναι πολύπλοκα θέματα, ότι πρέπει να πάρουμε αυτά τα χρήματα, την πρώτη δόση από το δεύτερο μεγάλο πακέτο, έτσι ώστε να έχουμε και τα χρήματα να δώσουμε στους ομολογιούχους. Και επειδή πάμε να κουρέψουμε 200 δις, χρειαζόμαστε αμέσως για αυτά 30 δις. Τα οποία δεν τα έχουμε. Πρέπει άρα, αν δεν τα έχουμε, δεν προχωράει το PSI. Δεν προχωράει. Αυτό να για να προχωρήσει το PSI, πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένα τα 30, τα οποία είναι μέρος της δανειακής σύμβασης. Άρα, θα πρέπει το μικρό μνημόνιο, το οποίο τώρα θα συμφωνηθεί, να είναι πολύ πιστικό, πολύ δυνατό. Μια μικρή πυρηνική βόμβα, η οποία θα πείσει τις αγορές ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Και θα πρέπει τα μεγάλα κράτη, και αυτό θα το δούμε στο Eurogroup που θα γίνει σύντομα, να πούνε ναι. Η Ελλάδα προχωράει στη νέα δανειακή σύμβαση. Ναι, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε μαζί της τη νέα δανειακή σύμβαση. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά είναι ή θα τα κάνεις ή δεν τα κάνεις. Άρα, ή τα κάνουμε και η κυβέρνηση αυτή συνεχίζει για ένα μήνα ακόμη να ολοκληρώσει αυτό το έργο της, ή αλλιώς η κυβέρνηση παρετείται. Τα πράγματα είναι απλά. Παρετούνται οι υπουργοί, παρετείται ο κύριος Παπαδήμος μέσα στις επόμενες 15 μέρες και πάμε για εκλογές. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Μπαμπή, δεν υπάρχει μια ευελιξία ως προς τη μορφή που θα έχουν αυτά τα μέτρα, τα οποία θα μας οδηγήσουν σε αυτά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι οι επαφές μεταξύ των εταίρων αυτής της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερως δύσκολες και οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Όπως λεπτή είναι και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ακούμε, ας πούμε, το θέμα των επικουρικών πάει παρακάτω. Το ζήτημα πάλι του μισθολογικού κόστους δεν είναι και τόσο απλό για να λυθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Η επιλογή που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση και η επιλογή που έγινε από τη γραφειοκρατία των συνδικαλιστών της εργοδοσίας ήταν να ανέβει η ανεργία. Άρα, κάνουν ότι χαϊδεύουν τους εργαζομένους που βρίσκονται μέσα. Όσες επιχειρήσεις βεβαίως δεν λένε την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές που είπαν την αλήθεια στους δικούς τους εργαζομένους, ήρθαν σε συμφωνία, είτε επιχειρησιακή, είτε κάποιο άλλο είδους συμφωνία, και αυτές προχωράνε διαφορετικά. Οι υπόλοιποι όμως
δεν θέλουν να το κάνουν. Δεν τολμούν ή τους βολεύει έτσι. Κάποιες άλλες επιχειρήσεις δεν παίρνουν το ρίσκο. Αν είναι να τους πηγαίνουν τα συνδικάτα και να το διαλύουν το θέμα, σου λένε καλύτερα άστο όπως είναι, καλύτερα να απολύσω. Αποτέλεσμα, η ανεργία πήγε στο Θεό. Αν αυτό συνεχιστεί, θα συνεχιστεί και η ανεργία να ανεβαίνει. Άρα, το ζητούμενο ποιο είναι? Να μειώσουμε το κόστος. Αυτό είναι ευθύνη των επιχειρηματιών. Τι μπορούν να κάνουν τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζομένους? Να καθίσουν ένα τραπέζι και να δούνε με συγκεκριμένους υπολογισμούς, ναι, πώς μπορούν να διευκολύνουν αυτή την προσαρμογή. Πρέπει να θεωρείται βέβαιο όμως, βέβαιο και βεβαιότατο, ότι αν δεν βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε, αυτό σημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας θα συνεχίσει να χειροτερεύει. Άρα δεν έχει έννοια να επιχειρηθεί κανένα κούρεμα, καμία ρύθμιση, και δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε σε νέα δανειακή σύμβαση. Πάμε στην Δραχμία, τελειώνουμε. Αναλυτικά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και από τις επαφές που είχαν σήμερα οι εργοδοτικές ενώσεις. Θέλω προηγουμένως όμως, επειδή τα πράγματα πάνε χέρι-χέρι, από τη μία είναι το θέμα της βελτίωσης ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, απ' την άλλη είναι η δημοσιονομική εξυγίανση, να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, η στέρηση, να βλέπουμε τις κάρτες εσόδων έως στα τέλη του 2011, είναι 1,3 δισεκατομμύρια ή 1,7% σε σχέση με τον δύο φορές αναθεωρημένο στόχο, που ήταν 51,3 δις και πήραμε 49,9 δις. Οι σημαντικότερες αποκλήσεις είναι 264 εκατομμύρια ευρώ από φόρους κατανάλωσης, 312 εκατομμύρια από λοιπά φορολογικά έσοδα, παράβολο αυθαιρέτων κτισμάτων κλπ. 133 εκατομμύρια ευρώ από άμεσους φόρους προηγούμενων οικονομικών ετών, 112 εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, 145 από τις μεγαλύτερες επιστροφές φόρων. Αυτά είναι τα δημοσιονομικά, αλλά το δημοσιονομικό πρόβλημα είναι το ένα πολύ μεγάλο και πολύ γνωστό πρόβλημα. Θα χρειαστούν μέτρα δημοσιονομικά στην πλευρά των δαπανών. Το γνωρίζουμε αυτό. Θα πάμε πολύ γρήγορα σε άμεσες απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Τόσο καιρό παίζουμε τις κουμπάρες, λέμε ψέματα στους ανθρώπους, τους χάιδευε ένα κόμμα, θέλει να τους χαϊδέψει και το επόμενο. Αλλά εδώ δεν μας ενδιαφέρουν ηθοποίες των μεγάλων κομμάτων, αλλά η πραγματικότητα, η οποία είναι πολύ σκληρή. Αυτά χρειάζονται συμπλήρωμα, χρειάζονται μέτρα. Και αυτό σημαίνει απολύσεις. Θα χρειαστούν ακόμη και απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Όμως στην άλλη πλευρά, στον ιδιωτικό τομέα, ή θα τον αφήσουν φέτος ελεύθερο να βρει μια νέα ισορροπία, και ως προς αυτό ο κ. Δασκαλόπουλος του ΣΕΒ με ανακοίνωσή του έχει απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται μια νέα ισορροπία. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να υπολογίζουμε ότι θα κοστίσει στους εργαζομένους, στους οποίους κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, αλλά θα τους κοστίσει ένα 5 με ένα 6% μείωση στις ονομαστικές αμοιβές τους ήδη φέτος. Να λέμε την αλήθεια, να μην λέμε ψέματα και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε πόσο και πόσο γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε την κρίση η οποία επεκτείνεται. Να έρθουμε λοιπόν τώρα σε αυτό το θέμα. Βεβαίως. Αφού Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω πολύ.